Πάμε τώρα στον κοινοτάρχη Οδού, τον κύριο Μενέλαο Φιλίππου. Κύριε Φιλίππου, καλή σας μέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Να σας ρωτήσω αρχικά ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα στην κοινότητά σας. Αυτή την ώρα είμαστε εντάξει. Έχουν μείνει κάποιες μικρές εστίες που κατεσβήνονται από τα μικρά αυτοκίνητα. Έχουμε θετικά μέσα στην περιοχή Λιβαδοχόρτου που σβήνουν μια εστία που έχει εκεί. Εντάξει, δεν είναι κάτι το ανησυχητικό για την κοινότητα. Δυστυχώς, κύριε Φιλίππου, στην κοινότητα σας καταγράφηκε και οι τέσσερις εργάτες που δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους. Βρεθήκατε στο σημείο? Εμείς τους βρήκαμε. Είμαστε εκεί με τους εθελοντές. Αυτό ήταν το πιο λυπηρό, γιατί οι περιουσίες, τα υποστατικά, όλα αυτά που καταστράφηκαν και αξίζουν εκατομμύρια, δεν μπορούν να μπουν στις τέσσερις ζωές αυτών των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, και είναι απίστευτο το που ζούμε. Προσπάθησαν να εγκαταλείψουν την περιοχή με το όχημά τους και εγκλωβίστηκαν από την πυρκαγιά. Βασικά, θυσία ήταν την ώρα που κάναμε από μόνοι μας, και το τονίζω από μόνοι μας, την εκκένωση της κοινότητας. Πήραμε τα τηλέφωνα, πήραμε τηλέφωνα στους τους ανθρώπους όλους, ξεκίνησαν να φεύγουν. Το μέτωπο ήταν πάρα πολύ δυνατό. Δηλαδή δεν μπορούσες να μπεις μπροστά του. Προσπαθήσαμε, σώσαμε κάποια σπίτια, γίνει και εκκένωση, αλλά επειδή τόσο γρήγορα δεν προλάβαν τα παιδιά που ξεκινήσαν, ήταν στα χωράφια, ήταν σε μια πρωτική περιοχή που είναι και το σπίτι τους εκεί. Και έφυγαν με το αυτοκίνητο, του κόψαν η φωτιά, πέναν προς τα πάνω σε αγροτικό δρόμο. Μια φάση έπεσε το αυτοκίνητο σε συγκεκριμένο σημείο και μετά κατέβηκαν κάτω και έτρεξαν για το βουνό. Και δυστυχώς δεν πρόλαβαν. Μάλιστα. Τραγικό. Να πάμε πίσω για την κοινότητά σας και στις ζημιές. Υπάρχει μια πρώτη εικόνα για τις ζημιές, κύριε Φιλίππου? Οι ζημιές είναι τεράστιες. Σε προηγούμενη συνέντευξη που έδωσα, έκανα λόγο για 200.000 ρίζες ντομάτες και 3-4.000 δέντρα. Τα δέντρα προς το παρόν μπορεί να έρχονται πάνω από 10.000. Έχουν καεί μελίσια, 500 μελίσια και άνω. Έχουν καεί δύο εργοστάσια από μέλι με 25 τόνοι μέσα. Είναι τεράστιες οι ζημιές, οι άνθρωποι έμειναν άνεργοι. Καταφέραμε, γλιτώσαμε τα σπίτια, αλλά το θέμα είναι αυτή τη στιγμή έχουμε τα σπίτια μας, δόξα σε Θεός, αλλά δεν έχουμε δουλειά. Και είμαστε ένα από τα χωριά που φημιζόταν για την εργασία του και τα πράγματα που έκαμνε. Και εμείναμε επί ξύλου κρεμάμενοι. Μάλιστα. Κύριε Φιλίππου, καλή δύναμη να ευχηθούμε. Να είστε καλά. Αν μου δίνετε 10 δευτερόλεπτα μόνο, θα ήθελα να σχολιάσω και αυτό που έχω ξαναπεί. Για μένα είναι αδικαιολόγητο σε τέτοιες πυρκαγιές να υπάρχουν ασυνεννοησίες μεταξύ των ηγεσιών του Τμήματος Δασών και της Πυροσβεστικής. Αυτό το έζησα από πρώτο χέρι, έπαιρνα τηλέφωνα και μου έλεγαν ότι είναι άλλος υπεύθυνος, είναι επαρχία Λεμεσού και εμείς είμαστε επαρχία Λάρνακας. Άκουγα πράγματα που δυστυχώς δεν έπρεπε να λέγονται, γιατί κινδυνεύσα ζωές, χαθήκα ζωές και χαθήκα σπίτια, περιουσία, πάντα. Μάλιστα. Το καταγράφουμε, θα το θέσουμε στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φιλίππου.